πειράζει. Ο δίκιο έχει πρόθεση ότι ακόμη και όταν γίνονται μανούρες, γίνονται εγώ το βλέπω ως πατέρας. Όπως ο πατέρας θα μαλώσει τα παιδιά του με αυτή την πρόθεση. Αυτό εννοεί μάλλον. Γιατί αποκλείεται να εννοεί ότι δεν γίνονται καυγάδες και ότι δεν έχει μαλώσει. Από την άλλη. Είναι καθημερινή εκπομπή. Δεν... Πρωί, ξημερώματα, υπάρχουν νεύρα. Δεν μπορεί να σχολιάσει έναν άνθρωπο που όντως έχουν περάσει 200 παρουσιαστές που τώρα μπορεί είτε σε εκπομπές είτε στην ψυχαγωγία. Πείτε μου κάποια ονόματα που έχουν ξεκινήσει. Εγώ θυμάμαι την Βασιλείου. Βασιλείου, Τατιάνα Στεφανίδου, Μαρία Παλωδί, Γιώργος Αυτιάς. Γιώργος Αυτιάς. Που έχουν τη δική τους καριέρα, δεν είναι τυχαίο ότι ξεκίνησαν με μια τέτοια συνεργασία. Και μόνο αυτό το ένστικτο που τους επέλεξε και είπε το «ΟΚ, ελάτε στην ομάδα μου», κάτι. Ο Χρήστος Μέζος ξεκίνησε από αλήθεια. Αλήθεια. Ναι. Ναι, ναι. Κάτι σημαίνει. Πάντως δεν ξέρω πότε έγινε. Πάρα πολλά σημαίνει, γιατί ο Γιώργος Παπαδάκης είναι ένα μεγάλο σχολείο για εμάς δημοσιογράφους. Άνοιγε πάντα την αγκαλιά του, ακόμα και για ανθρώπους που δεν ανήκαμε στον Αντένα. Μας σεβόταν πάρα πολύ, μας αντιμετώπιζε ως ίσους. Ποτέ δεν μας το έπαιξε αυτό που είπε και ο Γρηγόρης Τηλεαστέρας ή ο Αυτοκράτορας, γιατί κρατάει μια πρωτιά 3 δεκαετίες στην πρωινή ζώνη του Αντένα ο Γιώργος. Και αυτό δεν το έχει πετύχει άλλος άνθρωπος. Εγώ θέλω να πω ότι καλό είναι όταν έχεις την τύχη με όλες τις δυσκολίες που μπορεί να προκύψουν να δουλέψεις δίπλα σε ανθρώπους όπως ο Γιώργος Παπαδάκης. Κράτα λίγο το βλέμμα χαμηλό και πρόσεχε τι λες δεξιά και αριστερά, γιατί μετά θα φανεί στην πορεία τι μπορείς να κάνεις και μακριά από τον Γιώργο Παπαδάκη και τον κάθε Γιώργο Παπαδάκη. Αυτό τώρα είναι λίγο μπηχτή. Ναι.